Από τριώστα και σε θαυμάζω όπως μέτρητα. Θέλω όλους εσάς από καρδιά σας να σας ευχαριστήσω για την πολύ όλη τιμή που κάνετε. Της οποίας αντίλεκτο μέρος υπήρξε ο Δημήτρης, που ήταν μόνος μιας δεμητικής οικογένειας, πολύ κοντά στην Εκκλησία. Είμαστε όλοι μπουμπί και συντεθειμένοι μπροστά στις επίσωρός σου και όλοι μας αναρωτιόμαστε γιατί να καθίσει τόσο πρόωρα, γιατί τόσο άδικα, γιατί τόσο τραγικά. Μέσα στο γραφείο σου, καθόλου στην καρέκλα σου, τι ηρωνία, δυο πολιτοί σου φίλοι να κανονίζουν την κηδεία σου. Φοβερό. Και εκείνη την ώρα που συζητούσαμε αυτά, να σε βλέπω απέναντί μου να κάθεσαι και να μου λες με το στυλ αυτό το γνωστό. Χαλάρωσε ρε Φραντσέσκο, χαλάρωσε. Αυτό ακριβώς ήταν ο Δημήτρης. Μας προσέξεις το Βαγγέλη, όπως ακριβώς την τελευταία στιγμή προσέξατε τον Νίκο και τον πετάξατε έξω από το ασθενοφόρο. Δημήτρη μας, θα ζεις για πάντα στην καρδιά μας. Θα ανοίξετε πολύ. Και αυτοί που λένε μιλήσατε κατά την αντικατάστατος, σήμερα αποδεικνύεται πως έχουν μεγάλο άδικο. Γιατί εσύ, Δημήτρη, είσαι αντικατάστατος. Είμαι βέβαιος ότι είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να βγει κάποιος να αντικαταστήσει. Το Δημήτρη συνδυάζεται στις αρετές και τα αποτελέσματα. Την ανθρωπιά τίμησε την ιατρική. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το καλό που έκανες στην Κρήτη, για το καλό που έκανες στην ιατρική κοινότητα. Καλώς ήρθατε. Αγάπη, συντροφικότητα, φιλία, προσφορά, ανθρωπιά. Άλλο γιατί έπρεπε, ενώ έχει σώσει δεκάδες άλλους ανθρώπους μας κάτω από αυτές τις συνθήκες, εσύ δεν μπόρεσε να σωθείς. Ένα μεγάλο γιατί θα έπρεπε να φύγεις με αυτό το βίαιο, απροσδόκητο και τραγικό τρόπο. Και έσπρωξες τον συνάδελφό μας και σώθηκε. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός του ήρωα πολέμου, του δικού μας ήρωα πολέμου, του πολέμου της ασφάλτου, τότε δεν ξέρω ποιος είναι. Φίλε Βίτη, ο Τάσος, η Σοφία, η Πεφόρ, ο Χρήστος και ο Μαγδί σε περιμένουν να κάνετε το καινούριο Ιχάμε και πάμε. Εμείς, αγαπητέ Δημήτρη, αυτό που είχες το προηγούμενο βράδυ συζητήσει με συνεργάτη μας για την έγκριση για το ΕΚΑΒ, να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει. Σίγουρα το κενό που αφήνει πίσω του είναι τεράστιο και πάρα πολύ δύσκολο θα αναπληρωθεί. Ωραία. Το έργο του και η προσφορά του ήταν πράγματι ανεκτήμητη. Η ψυχή τους θα ησυχάσει μόνο να εμείς δικαιώσουμε τη θυσία τους. Lord.